Τιραμισού. Τιραμισού. Εγώ! Ήρθε η στιγμή μου! Πού είναι! Άντερε, Όλγα! Δεν θέλω! Να... Δε... Να... Ήρθε. Αλγίτσα, λαμιώτησα. Ήρθε η στιγμή. Το γλυκό της Όλγας, όπα. Προφιτερόν. Τιραμισού. Τιραμισού. Τέλειο. Είναι αυτό με τον καφέ το τιραμισού. Τώρα, αυτά που λένε ότι α, είναι πολύ λίγο, τι περιμένουν να φάνε, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχουμε το ίδιο σκεπτικό, οπότε δεν μπορώ να τους καταλάβω. Τους, απλά τους συμπονώ με το ότι βασανίζονται περιμένοντας κάτι το οποίο μπορεί να μην έρθει ποτέ. Δεν καταλαβαίνω. Σήμερα άκουσα ότι θα φάει και ο Ντί. Ναι, αλλά όχι αυτό το μικρό πραγματάκι. Μήπως μπορείς να πάρεις 10. Διαβάστε να το γίνουμε. Όχι. Πολύ μικρό, πολύ μικρό. Ταξιδιώτες. Είναι αφράτο, είναι γλυκό, είναι κρεμώδες, έχει και καφέ. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από ένα γλυκό. Το τιραμισού που έχετε μπροστά σας δεν είναι ένα απλό γλυκό. Είναι συνέστημα. Είναι αγάπη. Για μένα, λέει. Είναι έρωτας καψούρα. Ένα ταξίδι στην απόλαυση. Κάθε πιάτο κοστίζει 500 ευρώ και τα σχετικά, ο κάθε πειρασμός είναι προσωπικός. Εντάξει, η Ολγίτσα είναι μέσα, εννοείται. Το τιραμισού είναι η αγάπη της Ολγίτσας. Όχι, μου αρέσει η λέξη. Από θέμα τώρα τσιγκουνιάς, θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια άτομα στην ομάδα που είναι λίγο μίζερα ως προς το φαγητό, γιατί κάθε φορά ακούμε θα φάω και τελικά τίποτα. Μηδέν. Zero. Όλες οι δικαιολογίες. Τρία, άμα δεν χορταίνω. Μπορεί να γίνει και ένα τέσσερα, άμα θέλω. Αυτό είναι επειδή θέλω. Δες λίγο, αυτό είναι επειδή θέλω. Και έχω μάθει στη ζωή μου να θέλω. Πάρε και εσύ, Ειρήνη, Ανά, πάρε και εσύ. Γενικώς, παιδιά, να σας πω κάτι, μερικοί πίναν πάρα πολύ. Δεν θα πω ψέματα. Δηλαδή, τους έχει κόψει πίνα. Και προσπαθούν να το παίξουν. Πολύ. Ειρήνη, κάτσε κι εσύ δίπλα στην Όλγα. Α, θα σου κάνω παρέα. Όχι, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες. Σε πειράζει να τρώω δίπλα σου. Όχι, όχι. Στην υγειά σας. Έλα. Καλά, θα κάνω σου. Πήγαινε δίπλα στην Όλγα. Πήγαινε δίπλα στην Όλγα. Όλγα, τι θες για παρέα την Ειρήνη. Ναι, Ειρήνη, έλα εδώ. Θα κάνω παρέα στη Σταυρούλα. Αισθάνεται άβολα τώρα. Πας καλά και εσύ, τι λες. Γιατί. Είναι δυνατόν να πάω να κάτσω να φάω δίπλα του. Γιατί δεν πας στην Όλγα. Καλά, έλα, φάω. Δεν βλέπεις που είναι Όλγα. Φέρνεις τα ίσο, φέρνεις τα ίσο. Είσαι τρελή. Θέλω να πω ότι και τα κοριτσάκια, ας πούμε, Σταυρούλα, παιδιά πεινάει πολύ. Το βράδυ δηλαδή κάνουμε χαμό για το ρύζι, εκεί πέρα έρχεται εκεί. Δεν γίνεται. Και τώρα μας κοίταγε με το γλυκό έτσι. Και λέω, πω, ρε Σταυρούλα, μήπως να το πάρεις το γλυκάκι. Αλλά λέει, δεν θέλει, δεν της αρέσει. Οκ, ο καθένας όπως θέλει. Από τη στιγμή που μπήκε η Ειρήνη στο παιχνίδι, όλοι φοβόμασταν ότι θα ήταν αυτή η μεγαλύτερη σπέντερ. Εν τέλει ο Χρήστος την πλησίασε και κατάφερε να της κάνει μάλλον μια πλήση εγκεφάλου. Κυκλοφορούσε σαν τη χωριάτα από γκλώσσι, άλλαξε όλο το παρουσιαστικό της, η προσωπικότητά της. Κάποιοι από αυτούς όμως που δεν έχουν βρακεί στο ξαναβάλουν και εδώ το παίζουν large, δεν θα τους κοροϊδεύει ο κόσμος. Σίγουρα, ρε. Στο τέλος ξεδίζουν τον γαμπρό, δεν πιστεύω ότι παίζεται έτσι αυτό το παιχνίδι. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνονται ευκαιρίες να απολαύσω κάτι που θέλω όταν το θέλω. Και καινούργια πράγματα, δεν χρειάζεται να είναι παλιά. Καινούργια πράγματα. Ναι, γι' αυτό λέω. Αυτή τη στιγμή μου το έφερε εμένα ο Θεός αυτό. Είχα την επιλογή να το πάρω αν θέλω, το πήρα, τελείωσε. Το απόλαυσα με εσάς που γουστάρω και μιλάω και περνάω καλά. Παιδιά! Πάμε! Κάτσε βρε να χωνέψεις λίγο. Δεν θέλω. Το τέλος. Είμαι έτοιμη. Θα σηκωθείτε. Κάτσε παιδί μου. Να έρθουν και τα παιδιά. Έτοιμα είναι και τα παιδιά. Εσείς δεν θέλετε να σηκωθείτε. Φεύγουμε. Δεν φάγατε τυραμισού γι' αυτό. Εσύ το έφαγες σε χρόνο τετέ. Φαντάσου εγώ πώς θα το τρώγα. Άστο. Εγώ είμαι πολύ γρήγορη. Έπρεπε να φάτε τα μπάομπαν, παιδιά. Ήταν τέλεια. Ακόμα μου πονάει το στομάχι μου. Έχει ξεχάσει το πρωινό τώρα. Έπρεπε να φάτε τα μπάμπα. Πονάει ακόμα το στομάχι. Για να πονάει και το δικό μας. Πάμε, τι. Γκεράπα.